Τώρα σας ευχαριστώ όλους πολύ. Σας καληνυχτίζω. Σας διώχνω δηλαδή μεταξύ μας. Γιατί σας διώχνω? Γιατί πάω να καλησπερίσω. Ποιον, Σίλα? Χριστόφορο Ζαραλίκο. Και να κλείσουμε αυτή τη βραδιά με χαμόγελο, αλλά και με βιτριολική κριτική. Όχι βιτριολική, ρε παιδί μου. Όχι. Από μένα. Λίγο βιτριόλι δεν θα ρίξεις. Το χρειάζεσαι μετά από τόσες ώρες, έχεις κουράγια? Όχι, δεν έχω. Ε? Δεν έχω, σου όχι. Παραδίδω τον αέρα του αντένα. Όχι, όχι, σε θέλω, σε θέλω. Παρακαλώ. Όχι βιτριόλι. Εντάξει, έχω φέρει ένα φτιάρι. Αλλά. Αυτό το 10 μονάδες δεν το περίμενα. Σε βλέπω με κίτρινο γυλαίκο, σε βλέπω. Τι λες? Σε βλέπω με κίτρινο γυλαίκο, λέω. Θα δεις πολλά. Λοιπόν, δεν είναι. Κίτρινο γυλαίκο είναι απ' έξω. Έχουμε ευρωεκλογές, εντάξει. Δεν μπορώ να μην τιμήσω λίγο τα κίτρινα γυλαίκα το κίνημα. Βέβαια, τα κίτρινα γυλαίκα που είναι ένα κίνημα που είναι πολύ καιρό έτσι, σε δράση στη Γαλλία. Αν το ίδιο κίνημα ήταν στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν κίτρινο γυλαίκο απ' έξω. Από μέσα θα ήταν λεοπάρ. Είναι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, η στάμπα φέτος είναι για τα 17 χρόνια, δεν έχουμε μπλουζάκια. Λοιπόν, όλη η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' έξω κίτρινο, από μέσα λεοπάρ, ε. Δεν είναι απ' έξω κίτρινο, είναι απ' έξω κίνημα, δηλαδή αν το δεις, έτσι πάει. Ας πούμε, από εδώ είναι δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, εντάξει, καταργώ το ΕΚΑΣ, πάρ το ΕΚΑΣ. Εδώ πίνω ρακές στην Κρήτη, πάω διακοπές με το κότερο. Το Μπετσίτη δεν το ξέρω, καλό στο Μανώλη. Ξέρεις, ρολάρουν αυτά, δηλαδή απ' έξω εμφάνιση, από μέσα άνεση. Είμαστε με όλους. Τα γι' αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ψητό. Είχα ετοιμάσει διάφορα, δεν θα σου πω τίποτα από αυτά που έχω ετοιμάσει. Θα σου πω άλλα, γιατί αλλάξαν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν τα περιμένατε εσείς αυτά, εγώ δεν τα περίμενα. Τα περιμένατε αυτά, τόσο μεγάλη διαφορά. Πριν από 15 μέρες, το πρωτοσέλιδο της Real News ήταν εκλογές στις 30 Ιουνίου. Και τι είναι αυτό, γιατί το έγραψε Real News δηλαδή. Επειδή τη βγάζεις εσύ, πρέπει εγώ να την πιστέψω. Α, δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Τι να πω, 8 ώρες δεν έχεις βάλει γλώσσα, τώρα δεν μιλάς. Τι να πω. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω λοιπόν, Νίκο, να σου πω τα καλά καταρχήν, έτσι. Παρακαλώ. Επειδή σε ακούω το πρωί στο ραδιόφωνο και καταλαβαίνω ότι είσαι από αυτούς που έχουν περάσει μεγάλο βάσανο με τους άπειρους, ατέλειωτους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Σε ακούω, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κλείνεις το κινητό σου, αλλά τέλος πάντων γούστα είναι αυτά. Εγώ το κλείνω το κινητό το βράδυ ακόμα. Οπότε λοιπόν, οπότε έχω καταλάβει, βαράγαν τα μηνύματα στις 3, στις 2 σε ξυπνάγανε. Ξέρεις τι έχω αποφασίσει? Τι? Από εβδομάδα, ναι, θα κάνω νυχτέρι και όσους μου στέλναν μηνύματα στις 3 το πρωί, στις 5 το πρωί, θα τους τηλεφωνώ την ίδια ώρα και θα ζητάω συνέντευξη. Ωραία. Όλο αυτό που περιγράφεις, δηλαδή στημένο να το είχα δεν θα έβγαινε, το έχω σε βίντεο. Κοίτα, η σχέση σου με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Δες το. Θα με ψηφίσεις. Αυτό είναι τέχνη στην Ιαπωνία, ε. Εκπαιδευτείτε. Λοιπόν, πάντως είχε και καλά. Εμένα με πήρε τηλέφωνο μία συμπαθήτριά μου, η οποία μου έριχνε χιλόπιτα από Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι Δευτέρα Λυκείου. Κάθε χρόνο ξεκίναγε η χρονιά. Και σου ζήτησε ραντεβού. Μου ζήτησε να την ψηφίσω. Εν τω μεταξύ ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι Δευτέρα Λυκείου. Φαντάζομαι Δευτέρα Λυκείου αναγκάστηκε να μείνω στην ίδια τάξη για να με ξεπεράσει. Δεν μπορούσα άλλο αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Με πήρε συμμαθητής μου, τον οποίο τον είχα συμμαθητή, αυτόν τον είχα πρώτη γυμνασίου, ένας Μανώλης, καλά αυτός με τρέλανε, με πήρε να μου πει ότι κατεβαίνει υποψήφιος με τον Κασιδιάρη. Του λέω, πού το βρήκες το τηλέφωνο μου, λέει, Παναγία τώρα... μου. Ε? Παναγία μου. Και Χριστέ μου. Και του λέω, από τη Δευτέρα γυμνασίου, πού το βρήκες το τηλέφωνο μου. Μου λέει, τώρα έχω συμμαθητή τον ενηψιό σου. Εκεί είναι αυτός ακόμα. Εντάξει, όλοι πάμε μπροστά, ο Μανώλης εκεί, σταθερός βράχος. Θέλω να σας πω λοιπόν, επειδή άκουγα πολύ που λέγατε για τους. Να σας πω ότι όλη μέρα χαρακτηρίστηκε από τη δήλωση Σταύρου Θεοδωράκη. Αυτά είναι από τα φρέσκα. Δεν ξέρω αν την παίξατε στην τηλεόραση, αλλά η δήλωση του Σταύρου Θεοδωράκη όταν πήγε να ψηφίσει, την έχω γραμμένη γιατί δεν βάζω τέτοια πράγματα στο μυαλό μου, μόνο στο χαρτί. Για να γεννηθούμε, ένα σπερματοζωάριο δεν δίλιασε και πήγε μπροστά. Μην δηλιάσεις, ψήφισε. Ξεκίνησε η μέρα λοιπόν με ένα σπερματοζωάριο από το στόμα του Σταύρου. Το κόμμα του Σταύρου πάντως, οπότε καταλαβαίνεις. Μετά το κόμμα, τι παίχτηκε όσον αφορά το Σταύρο. Αλλά το πιο σημαντικό στις εκλογές αυτές φέτος ήταν οι 17χρονοι. Αυτό το πράγμα που έγινε με τους 17χρονους, δεν ξέρω αν πήγες να ψηφίσεις, μάλλον θα πήγες. Πήγα. Μπράβο, και καλά έκανες, και εγώ πήγα. Όλο το άγχος μας λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είναι μην πάμε να ψηφίσουμε και μας κάτσει μπροστά καμιά γιαγιά, η οποία με το ζόρι τη φέραν τη γυναίκα, άντε να βρει τους Σταυρούς, άντε να τους βάλει, που τέλος πάντων και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος τους αποφεύγει τους Σταυρούς, γιατί για ευνόητους λόγους.
Φέτος αλλάξαν τελείως τα πράγματα και γι' αυτό το λόγο σε πολλά κέντρα είχαμε καθυστερήσεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε με τα 17 χρόνια. Βάλαν παιδιά 17 ετών να ψηφίσουν, όπου τα κλειδώσαν αυτά τα παιδιά μέσα σε ένα παραβάν με στυλό και χαρτί. Μιλάμε, Νίκο, τώρα για παιδιά 17 ετών σήμερα, έχει από 9 ετών κινητό. Από 12 ετών έχει touch κινητό. Όλα στη ζωή τα κάνει έτσι, με το δάχτυλο. Και ξαφνικά παίρνουν αυτό το παιδί από το πουθενά, το κλειδώνουν σε ένα παραβάν με στυλό και χαρτί. Μόνο του. Τι να κάνει το παιδί? Ξέρει να χειριστεί στυλό και χαρτί? Δεν μπορούσε. Με το που το κατάλαβε, βέβαια. Εντάξει, αρχίσαν τα άλλα. Όταν ένα παιδί 17 ετών μπαίνει μόνο σε αυτό και τα καταφέρει, αρχίζει. Θέλει 5 λεπτά Instagram story. Θέλει 4 λεπτά να αποστάρει τοποθεσία στο Facebook. Θέλει 3 λεπτά να κάνει live μετάδοση στο Twitter. Όπως καταλαβαίνεις, αν σου καθόταν 17 χρόνια μπροστά, περίμενες μισή ώρα για να ψηφίσεις μετά. Το δράμα μετά το πέρασαν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Γιατί με το που έβγαινε ένα παιδί 17 ετών να ψηφίσει, είχε να αντιμετωπίσει την κάλπη. Αυτό εδώ το κατασκεύασμα. Τα παιδιά ψάχναν γύρω-γύρω να βρουν πού είναι η επαφή και πού ανοίγει αυτό το ρημάδι. Πού να φανταστεί το παιδί 17 ετών το 2019 ότι πρέπει να τραβήξει ένα βιβλίο, να βρει την τρύπα, 17 είναι, έλεος, βοηθάτε, θυμηθείτε τα δικά σας, και να ρίξει μέσα κάτι. Είναι δυνατόν να το κάνει αυτό ένα παιδί? Τι έγινε με τους δικαστικούς? Μου είχε μπροστά, πήγε στο δικαστικό αντιπρόσωπο, του λέει: σε παρακαλώ, Vodafone έχω, μια εφαρμογή, έχεις να την κατεβάσω, το κάνω από το σπίτι, νιώθω άσχημα. Έγινε μακελιό. Βέβαια, η κάλπη έχει και μια άλλη χρησιμότητα, όπως αυτό το ακουστικό εδώ στα αυτή μου, έχει μια άλλη χρησιμότητα, εκτός για τα αυτή μου. Λοιπόν, η κάλπη είχε μια άλλη χρησιμότητα, επειδή άκουσα πάρα πολύ κόσμο να πανηγυρίζει γιατί πάτωσε η Χρυσή Αυγή, γιατί ανέβηκαν οι άλλοι δεξιοί, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί με τη δήλωση που έκανε ο κύριος Αυγενάκης, αν θυμάμαι, που φοβόταν για νοθεία στις εκλογές, καταλήγουμε στο εξής. Στις επόμενες εκλογές, που θα είναι σύντομα, δηλαδή πάλι εδώ θα με έχεις, εδώ θα την περάσω όλο το καλοκαίρι, δεν θα κάνω διακοπές, θα κάθομαι εδώ με σένα, Νίκο. Λοιπόν, στις επόμενες εκλογές υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να ορίσει κάποιος το αποτέλεσμα. Και ο τρόπος δεν είναι ούτε το διαδίκτυο, ούτε τα έξυπνα κινητά, ούτε τίποτα. Είναι ένα απλό βιβλιαράκι. Αυτό εδώ. Αυτό το βιβλιαράκι που τραβάμε για να ρίξουμε μέσα την ψήφο. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν τα οποία άνθρωποι από μεγάλα κόμματα δεν τολμάνε να τα αγγίξουν. Εάν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να το γυρίσει τούμπα, πρέπει να φροντίσει όλα τα βιβλιαράκια πάνω στις κάλπες να είναι Siemens. Δεν θα ψηφίσει, Κυριάκο, κανείς. Ποιος θα αγγίζει το Siemens? Βέβαια, εντάξει, άμα θέλουμε να το χοντρίνουμε, για να μην ψηφίσει κανείς και Πασόκ, μέσα στο Siemens μπορεί να βάλει και ένα μπλοκ επιταγών. Και αυτό γίνεται. Αλλά απ' την άλλη, αυτό μπορεί να έχει και άλλη χρησιμότητα. Αυτό το ακουστικό με βασανίζει. Ας πούμε, αφού χαρήκατε όλοι με τη Χρυσή Αυγή που πήγε χαμηλά, εάν θέλεις να τη μηδενίσεις, μπορείς επάνω εδώ στην κάλπη να βάλεις ένα βιβλίο να το καταλάβει και ο καθένας. Δεν τα αγγίζει αυτό ο Χρυσαυγίτης. Άμα γράφει κανονικό βιβλίο, δεν το καταλαβαίνει ότι είναι βιβλίο. Αυτό θα το καταλάβει. Επίσης, αν θέλει το κουκουέ, το αγαπημένο μας κόμμα, εμένα και της κάμερας που είναι ρομπότ. Λοιπόν, να ακυρωθούν τελείως οι εκλογές, να μην ψηφίσει κανείς, είναι πάρα πολύ απλό. Πας και βάζεις τον δικαστικό αντιπρόσωπο και τοποθετεί πάνω στην κάλπη το κεφάλαιο του Μάρξ. Με το που θα πάει λοιπόν ο ψηφοφόρος του κόμματος εκεί, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να αρχίσει να διαβάζει. Αν περνάει ιδέα ένας άλλος σύντροφος από εκεί, θα του πει πού διαφωνούσαμε, στη σελίδα 632. Εκεί θα ξημερωθούν. Μέχρι να γίνει διάσπαση δεν θα φύγει κανείς. Και βέβαια δεν θέλω να πω κάτι για το αγαπημένο μας κόμμα, ότι ναι, μεν άλλαξε τακτική, εντάξει, πήγε καλύτερα, αλλά θα μπορούσε και καλύτερα. Εγώ το θέλω πιο επιθετικό. Δυστυχώς δεν προλάβαμε τις ευρωεκλογές, αλλά πιστεύω να προλάβουμε τις εθνικές εκλογές. Σου δίνω πληροφορία από μέσα από τον Περισσό. Το κόμμα θα κάνει μεγάλο άνοιγμα και σε αφορά εσένα, γιατί είσαι αθλητής του τένις και έχω μάθει είσαι και καλός. Σήμερα ξεκίνησε το Ρολάν Γκαρός. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει σχέσεις με Ρωσία. Το κόμμα το πήρε απόφαση, θα πουλήσει 5 Ρόλεξ ο Κουτσούμπας, τα αποφάσισε, 16 έχει, ας δώσει 5, εντάξει. Θα μπούμε χορηγή στο Τσιτσιπά και σου παρουσιάζω εδώ σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση τη νέα ρακέτα του Στέφανου. Γελάς? Αυτή τη θέλω κι εγώ. Το ξέρω ότι τη θέλεις. Το ξέρω. Να σε δω στο τένις κλαμπ εκεί στην Εκάλη, ποιος θα σου πάρει σετ με αυτό? Δεν είμαι στην Εκάλη. Σε ποιο είσαι? Στο Τατόι. Όπου και να είσαι. Πες μου. Ποιος από βόρεια προάστια θα σου πάρει σετ? Θα κάνω μεγάλη εντύπωση. Αυτό. Με αυτό θα κάνω. Δεν θα κατεβαίνουν καν στον αγώνα. Συμφωνώ μαζί σου. Θα το παίρνεις έτσι. Άφησε τη, μην την πάρεις μαζί. Όχι, αυτή, έχω κάνει και δεύτερη, το ξέρω θα την κράταγες. Για σένα το έφερα. Θα λες και το σύνθημα όμως πριν παίξεις. Χωρίς εσένα μπαλάκι δεν γυρνά, Τσιτσιπά μπορείς χωρίς αφεντικά. Το λόγο σου. Καλό. Καλό, ναι, θα το πεις. Καλό, καλό. Θα το, πεις. Θα το λοιπόν, πω, γιατί να μην το πω. Πάμε τώρα λοιπόν
Από ό,τι βλέπω με αυτά που λες, πολλά θα αναγκαστώ να πω από αύριο. Συγγνώμη, ε. Έλα μωρό κομμάτια να γίνει. Έτσι κι αλλιώς τα πάμε. Σήμερα ο Σταύρος ξεκίνησε με τα σπερματοζωάρια. Αν το πάμε, δηλαδή, αν ήταν έτσι, αν κάποιος έπρεπε να προηγείται, ας πούμε, σε αυτό το θέμα των σπερματοζωρίων, δεν είναι ο Θεοδωράκης, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τη βιολογία την ξέσχισε. Παρουσίασε τον Πέτρο Κόκαλη ως υποψήφιο γιο του παππού του. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό πουθενά. Δεν είπε. Όλοι είμαστε γιο του πατέρα μας. Ο Πέτρος είναι γιος του παππού. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως. Τελειώνεις ή αργείς. Ω, ναι. Θα κλείσω με Ευρωβουλή. Λοιπόν. Περιμένω να δω πόσα μέτωπα ακόμα θα μου ανοίξεις. Πάμε. Τι φοβάσαι. Ποιος θα σε πειράξει πια. Σωστό. Σκοτώνει και κουνούπια. Λοιπόν. Πρόσεξε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Στην Ευρωβουλή λοιπόν για κάποιο λόγο τρελάθηκαν όλοι και άρχισαν να διαφημίζουν το επάγγελμά τους ως ικανό να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στην Ευρωβουλή. Δηλαδή, βγήκε ένας τύπος, έβγαλε ένα βίντεο. Αυτός είναι νεκροθάφτης. Κοράκι. Και έβγαλε ένα βίντεο ως υποψήφιος για την Ευρωβουλή με του Σανέλ, το οποίο είναι αυτό. Ο Μπαμπούλας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αυτός. Ο Ζισκάρ Ντεστέν. Κάπου στο βάθος είναι και ο Τσίπρας. Οραματίστηκαν μια Ευρώπη που θα διατηρεί τις αξίες των λαών της. Η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίζει τις χώρες του Νότου όπως αντιμετωπίζει και του Βορρά. Λέμε όχι σε μια γερμανική Ευρώπη, τον Γιούγκερ και τη Μέρκελ. Εγώ αυτή την Ευρώπη θα τη θάψω. Μία παραπέντε το βράδυ. Υπήρχε άλλος ένας, ναι, που δεν τον είχε στο βίντεο, που έβγαινε μέσα από φέρετρο. Α, θέλεις να ανοίξουμε κουβέντα και με τους νεκρούς τώρα. Έβγαινε μέσα από το φέρετρο και έλεγε ψηφίστε με για να τους θάψω. Ο Θεός όμως κατά τη γνώμη μου είναι ο σεισμολόγος Τσελέντης, ο οποίος έβγαλε αυτή εδώ την αφίσα, δηλαδή πραγματικά στο Θεό που πιστεύεις, σεισμός στην Ευρωβουλή και έχει το Ευρωκοινοβούλιο κομμένο στη μέση από σεισμό. Δηλαδή το καταλαβαίνεις, ευτυχώς είναι σεισμολόγος, φαντάζεσαι να ήταν γαστρεντερολόγος ας πούμε. Τι ακριβώς τα έβγαζε. Δεν θέλω να μου περάσει από το μυαλό να ήταν γυναικολόγος. Θα τα έκανε μουσχεμά πριν μπει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει, αλλά αυτό τρελαθήκαν όλοι. Δηλαδή, να βγαίνει ο Αρναούτογλου που είναι υποψήφιο, να λέει θα σας τον κακό σας τον καιρό. Να βγαίνει... Βέβαια, στέλνουμε και άλλα παιδιά. Να φαντάζομαι Βαγγέλη με Μαρόκη στην Ευρωβουλή, ο αγαπημένος Βαγγέλης που θα ζητάει διακοπή της συνεδρίασης για Γαρδούμπα και θα ρωτάει ο ένας τον άλλον, what is Γαρδούμπα. Εκεί θα έχουμε δράματα. Θα στείλουμε όμως Αλέξη Γεωργούλη, ελπίζω να τους μάθει πώς ακριβώς το κάνει Λάρισα. Και βέβαια Ραλία Χριστίδου. Η Ραλία Χριστίδου ήταν μια πολύ ωραία επιλογή, αλλά πολύ Πασόκ. Γιατί όπως και αν το δεις το θέμα, σε αυτές τις εκλογές, ενώ δεν κατεβαίνει κανένα κόμμα με τον τίτλο Πασόκ, έχουμε μείνει στο Κινάλ, όλες οι εκλογές είναι Πασόκ. Λοιπόν, η Ραλία Χριστίδου, η Κακομήρα, 10 χρόνια από τη ζωή της έκανε καριέρα σε μουσικές σκηνές εκεί που ήταν η έντεχνη. Ξαφνικά πέρσι πήγε η Ιερά Οδό, Μάκη Δημάκη Αντίπα, και αμέσως τη βάλανε υποψήφια στην Ευρωβουλή. Πιο Πασόκ από αυτό δεν υπάρχει. Ακόμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκο, τη νίκη του την οφείλει στο Πασόκ. Η τελευταία του συγκέντρωση στην Αθήνα η κεντρική ήταν στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, στο κλειστό, που έχει το όνομα Ανδρέας Παπανδρέου. Αν δεν πάρεις ευλογία, το Πασόκ έχει γίνει θρησκεία στη χώρα μας πια. Είναι σαν τον Χριστό ακριβώς. Όλοι κάνουν τον Σταυρό, τον Χριστό δεν τον έχει δει. Ακριβώς όπως το Πασόκ. Λοιπόν, στην Ευρωβουλή θα γίνει χαμός με τα επαγγέλματα. Και εδώ ήθελα να πω αυτό, να κλείσω, να μην σου ανοίξω άλλο μέτωπο. Είναι το τελευταίο που θα πω, Νίκο, και έφυγα. Δεν έχει αφήσει και κανέναν. Μην το λες, ξέρεις πως κείμενα έχω. Απλώς πέρασε η ώρα. Τα κρατάω για την άλλη εβδομάδα. Έχουμε εδώ, θα βαρεθούμε τις εκλογές. Λοιπόν, θα μπορούσε να πάει καλύτερα αν δούλευε με Ραλία Χριστίδου ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο της Αθήνας. Πραγματικά θα μπορούσε να κατεβάσει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ήταν ιδανική για το ΣΥΡΙΖΑ η Ελεονόρα Ζουγανέλη, γιατί όλοι λένε στο Δήμο θα τα νοικοκυρέψω. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελεονόρα, είναι η αγαπημένη μου, έχει κάνει καριέρα. Το πρώτο της μεγάλο τραγούδι ήταν Μετακόμιση τώρα. Το δεύτερο τραγούδι ήταν Τα Δεύτερα Κλειδιά. Μαθαίνω πληροφορία από μέσα ότι ετοιμάζει νέο μεγάλο δίσκο με γενικό τίτλο Τα Κοινόχρηστα. Και κεντρικό τραγούδι του Άνοιξα την Καρδιά μου για να μπει, και αυτό την έκανε Airbnb. Που είναι το μεγάλο βάσανο του Αθηναίου. Εγώ μένω στο Παγκράτη και πήγα προχθές να πετάξω τα σκουπίδια στον κάδο ανακύκλωσης. Ανοίγω και βγαίνει από μέσα ένας Βέλγος και μου λέει: αδερφέ, το έχω νοικιάσει τρεις μέρες. Αλλού. Και μέσα στο Περιστέρι. Λες και ψάχνα ψυκτικό. Σε φιλώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Χριστόφορε. Παρακαλώ, να είστε καλά. Έφερε το χαμόγελο σε αυτή τη δύσκολη βραδιά και νομίζω κλείνει με τον καλύτερο τρόπο.